Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Δόξα Θεός, αποθεραπευόμαστε σιγά σιγά. Πότε διαγνωστήκατε εσείς με τον ιό? Πάει τώρα 2 εβδομάδες. Και ξέρετε... Ήμουν από τους πρώτους που διαγνώστηκα. Α, ήσασταν από τους πρώτους ασθενείς. Ξέρετε πώς κολλήσατε, κύριε Αντώνη? Με συγχωρείτε. Ξέρετε πώς κολλήσατε τον ιό? Είμαι οδηγός ταξί και δυστυχώς μετέφερα πάρα πολύ κόσμο που δεν είμαι σίγουρος από όλους αυτούς, αν είναι και ένας από αυτούς φυσικά. Α, είσαστε αυτό που χαρακτηρίζουν οι ειδικοί ως το αδιευκρίνιστο κρούσμα, που δεν έχουμε την αλυσίδα πώς έφτασε κοντά σας ο ιός. Ακριβώς, επειδή υπήρχε πολύ στενή επαφή με πελάτες, καταλαβαίνετε, μέσα σε ένα κλειστό χώρο αυτοκινήτου. Τι συμπτώματα είχατε, κύριε Αντώνη? Τα συμπτώματα μου ήταν μια βαρετή γρίπη, μπορώ να πω. Που με έχει εντελώς εξουθενώσει, δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Και εκεί το κατάλαβα, ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Και τι κάνατε, πήρατε τηλέφωνο τον γιατρό σας, πήγατε στο νοσοκομείο, πώς το χειριστήκατε? Πήγα στο προσωπικό μου γιατρό καταρχάς. Μου έχει δώσει αντιβιώσεις και... εισπνεώμενα και μετά το βραδάκι χειροτέρεψα, περίμενα μέχρι την άλλη μέρα, πήγα και σε πνευμονολόγο που δεν βρήκε κάτι ανησυχητικό λέει και μετά τηλεφώνησα στον αριθμό, το 1024 ήτανε. Το 1420. Το 1420 ακριβώς, 35 calls μέχρι να απαντήσουν. Μου είπαν θα έρθουν, λέει, να δουν, θα με πάρουν τηλέφωνο. Κανένα τηλέφωνο. Εγώ χειροτέρευα εδώ μεταξύ και έτσι αναγκάστηκα να τηλεφωνήσω πρώτες βοήθειες στην Πάφο. Και μεταφέρθηκα εκεί όπου με είχαν σε απομόνωση μέχρι να με μεταφέρουν με ασθενοφόρο στην Λεμεσό. Όταν σας έκαναν την εξέταση και σας ανακοίνωσαν, κύριε Αντώνη, ότι είναι θετικό το δείγμα, πώς νιώσατε εκείνη την ώρα? Σαν κεραυνός εν ενθρία, μπορώ να πω. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Και επειδή ήμουνα και καρκινοπαθής προηγουμένως, είχα το ίδιο περίπου πράγμα να αντιμετωπίσω πριν 2 χρόνια, όταν μου ανέφεραν ότι είχα καρκίνο. Έτσι για μένα ήταν διπλό το χτύπημα. Εσείς θεωρείστε ευάλωτη ομάδα, κύριε Αντώνη, επειδή περάσατε και καρκίνο? Πιστεύω ναι, διότι είμαι ακόμη σε χημοθεραπείες. Άρα είναι πολύ ισχυρό το θετικό μήνυμα που φεύγει, ότι ακόμη και ένας άνθρωπος με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό μπορεί να τα καταφέρει, αρκεί όμως να γίνει έγκαιρα η διάγνωση, να ακολουθήσει τις οδηγίες και φυσικά να προσέχουμε όλοι εμείς για να μην τους βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους σε κίνδυνο. Σίγουρα. Πρέπει να εμπιστευόμαστε πρώτα-πρώτα τους γιατρούς μας, το συλλευτικό προσωπικό. Έβγε σε αυτούς τους ανθρώπους, έβγε και πάλι έβγε. Ήταν δίπλα σας και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί, κύριε Αντώνη? Συγχωρείτε. Ήταν δίπλα σας το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί να φύγει και μια κουβέντα για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ακούγονται διάφορα. Σε μια ομάδα, αν μπορώ να πω, στέλνω όλη μου την αγάπη. Όλη μου την αγάπη και εκτίμηση σε αυτούς τους ανθρώπους που με κίνδυνο τη δική τους υγεία αρκετές φορές ήταν τόσο δίπλα μας που μας βοηθήσανε τα μέγιστα. Πώς την περάσατε αυτή την περίοδο? Υπήρξαν στιγμές που να χάσατε το θάρρος σας, κύριε Αντώνη, ή νιώθατε μέρα με τη μέρα να βελτιώνετε η κατάσταση και ότι θα κερδίσετε το μας? Όχι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν πολύ δύσκολα. Νομίζαμε ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι το τέλος. Και το μόνο πράγμα που με κρατούσε πραγματικά έτσι ζωντανό είναι η πίστη. Είναι η πίστη, καλούσα συνέχεια την Παναγία, τον Χριστό, τον Θεό να είναι δίπλα μας. Εντόπισαν κι άλλους ανθρώπους θετικούς σε κορονοϊό από τις επαφές σας, κύριε Αντώνη? Ευτυχώς όχι. Α, ούτε στην οικογένεια είχαμε άλλο κρούσμα. Βγήκαν όλα αρνητικά και τα παιδιά που δουλεύαμε μαζί και το οικογενειακό περιβάλλον, ακόμη και η οικογένειά μου, η άμεση. Βγήκαν όλοι αρνητικοί. Άρα ούτε από τις πρώτες επαφές σας. Ο μόνος ο οποίος ήταν θετικός ήταν η σύζυγος, η οποία παλέψαμε μαζί αυτό το Γολγοθά. Θέλω να της δώσω ένα μεγάλο έβγε
που ήταν δίπλα μου στο νοσοκομείο, ο μοχός του. Πώς είναι σήμερα η σύζυγος? Είμαστε μαζί στο σπίτι, αναρρώνουμε. Είναι και η σύζυγος αρνητική πλέον στον ιό? Ναι. Α, τα καταφέρατε και οι δύο? Τα καταφέραμε και οι δύο, αλλά ήταν η άμεση πρώτη η οποία έχει λάβει τον ιό από μένα. Πάλι καλά που είστε καλά και οι δύο, κύριε Αντώνη. Έτσι όπως λέμε, αγαπητέ μου, και στη ζωή και στο θάνατο μαζί. Στη ζωή. Κρατάμε αυτό, ότι τα καταφέρατε και συνεχίζετε μαζί. Θέλω όμως να δώσουμε και εκείνο το σημείο που είπατε. Πήρα 35 φορές το 1420, δεν μου απαντούσε. Αυτό πάει σε όλους εμάς που τηλεφωνούμε για αχρίαστους λόγους σε αυτή τη γραμμή. Να το ακούσουμε όλοι ότι εδώ τηλεφωνούν μόνο όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη και δεν πρέπει να πάρουν 35 φορές, φίλες και φίλοι μας παρακολουθείτε, πρέπει να τους απαντούμε από την πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα όμως λέτε και εσείς, κύριε Αντώνη, ότι δεν σας πήρε κανείς τηλέφωνο πίσω και πρέπει να πάτε από μόνος σας στις πρώτες βοήθειες. Αυτό πάει και στους λειτουργούς. Εκεί έχουμε λίγη παραπάνω έγνοια στους ανθρώπους που μας μεταφέρουν τα συμπτώματά τους. Μπορώ να πω, αγαπητέ μου, ότι και αυτοί έχουν ένα μέρος δικαίου, διότι τους πήρε εξαπρόπτου. Ναι, και να τους τηλεφωνεί ο καθένας να τους λέει διάφορα. Πραγματικά, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πρωτόγνωρο πράγμα αυτό που περνούσαν. Κύριε Αντώνη μου, εσείς που το ζήσατε, γιατί αυτές τις μέρες αντί να συζητάμε πώς θα σπάσουμε την αλυσίδα μέσα στην κοινότητα, συζητάμε ότι κάποιοι από εμάς δεν εφαρμόζουμε τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση κατόπιν εισηγήσεων των ειδικών. Μιλήστε στον κόσμο. Πείτε τους τι να κάνουν. Να κλειστούν στο σπίτι. Να προσέχουν τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τις ευάλωτες ομάδες. Γιατί είναι μια κλωστή το να δώσεις τη μάχη και να τα καταφέρεις με το να καταλήξεις. Ή το να μην δώσεις καθόλου τη μάχη, να μην κολλήσεις καν. Πρέπει να σας ακούσει ο κόσμος εσάς που το περάσατε αυτό και είστε σε θέση τώρα να μας συμβουλεύσετε όλους εμάς. Πώς προστατεύουμε ο καθένας και τον εαυτό μας αλλά και τους διπλανούς μας? Φυσικά είναι η υγιεινή καταρχάς που πρέπει να κρατάμε όλοι μας και να έχουμε σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας, να μην βγαίνουμε έξω από το σπίτι, να θυσιάσουμε αυτές τις δύο εβδομάδες για το καλό της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας. Διαφορετικά δεν θα είμαστε άνθρωποι και διαφορετικά θα εκθέσουμε και τον εαυτό μας σε κινδύνο. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει, να είμαστε στο σπίτι, προσευχή και όλα θα πάνε καλά. Να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας και αν τον σεβόμαστε, τότε θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Κύριε Αντώνη μου, να είστε καλά. Τα χαιρετίσματά μας και στην κυρία σας. Να είστε καλά και οι δυο σας, δυνατοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να μην πανικοβάλλεται και να έχει πίστη. Εμείς σας ευχαριστούμε που βρήκατε τη δύναμη και μας αφιερώσατε λίγο χρόνο να απευθυνθείτε και προς τον υπόλοιπο κόσμο. Μπας και ευαισθητοποιηθεί από εσάς που το περάσατε όλο αυτό. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.